Καλημέρα! Είμαστε στην ένα τη μέρα! Σαλίστηκα καλή για να το κάνω αυτό. Είναι πολύ πρωί. Πολύ πρωί για μένα τουλάχιστον, αλλά έχω εξετάσεις άρματα σήμερα και να είναι πάλι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, θα δείξω. Θα βάλω τα δυνατά μου και θα δείξω πόσο δυνατή είμαι και δεν φοβάμαι. Σήμερα η μπαταρία γιατί φόρτισε, τι έγινε. Κάτι παθαίνει. Θαύμα, θαύμα. Σόνι, παίζει σύπουλα γιατί σου είπα ότι θα αγόρασα και τώρα κάνει πώ δουλεύει, ε. Γεια σα. Το περίμενα αυτό, η Χριστίνα. Χριστίνα, να χαίρεται, Χριστίνα, να κλαίει. Χριστίνα, δεν κάνεις έτσι, γιατί εγώ θα βάλω τα κλάματα και θα κλαίμε μαζί. Όχι, ντροπή. Κι αυτό φοβάται, κι αυτό φοβάται. Ψίχουλα μου, μη φοβάσαι. Κοίταμε. Παιδιά, έρχεται ο Κύριος. Έχει χειστεί πάνω της. Είμαστε δυνατές, δεν φοβόμαστε. Είμαστε πολύ δυνατές. Εδώ η Σοφία φοβάται με τη Χριστίνα. Εγώ δεν φοβάμαι τόσο πολύ. Δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ. Εγώ δεν κοιμήθηκα. Εγώ δεν κοιμήθηκα. Ούτε από βοηθεία σου. Και εγώ είχα ανήσυχο ύπνο. Χτύπησε αυτό. Εγώ το σκεφτόμουν, δεν μπορούσα. Το σκεφτόμουν. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά. Να τη δάνεις. Συνάγει, γιατί αυτή αρνήθηκε, όλα θα πάνε καλά, δεν φοβόμαστε. Να τη δάνεις σε τεχνάρας. Δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, πες. Δεν φοβόμαστε. Όχι, πες, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Μπράβο. Another champion. Πόνεσαι. Λίγο. Εσύ πόνεσες. Έχει. Αλλά καλά. Θα κάνεις και εσύ σου, δεν φοβόμαστε. Όποιος βάζει τα πολλά likes, έχουμε αυτό το εδώ το δώρο, το πορτοφόλι, έχει πάρα πολλά. Απ' έξω είναι έτσι, έχει να είναι έτσι μέσα, έτσι είναι μέσα, έτσι είναι μέσα και εδώ πέρα το ανοίγεις και βάζεις. Το κάνουμε giveaway. Ναι. Αυτό τι είναι εσύ, ρε. Αυτό τι είναι εσύ. Είναι για εσάς. Θα φάμε πρωινό τώρα που δεν φάγαμε. Ναι, πάμε και έχουμε φοβηθεί. Λοιπόν, και τώρα στο μαγαζί, αφού κάναμε τις εξετάσεις αίματος και όλα πήγαν καλά. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχω να κάνω πάρα πολλά χρόνια και είχα ξεχάσει πώς είναι. Οι μικρές, όσο να είναι μικρές, φοβούνται. Λογικό είναι να έχουν έτσι τομοκρατηθεί και να είχαν αυτά τα δράματα και τα κλάματα. Εγώ δεν έκλαψα, που ξέρουν οι δικοί μου ότι πάντα κλαίω όταν κάνω εξετάσεις αίματος. Δεν έκλαψα. Όλα πήγαν καλά, εντάξει, είχα βάβα λίγο. Και τώρα λοιπόν αυτό το μαγαζί. Ήθελα να σας δείξω κάτι χειροποίητες ωραίες που έχουμε δέστρες με λουλουδάκια. Για να τις δούμε. Για δείτε. Είδε τι ωραία στολίδια είναι αυτά. Πολύ ωραίες. Έτσι φούντες. Για κοσμητικές δέστρες με κορδόνι σε διάφορα ωραία χρώματα. Σε παστέλα από χρώσεις. Τι ωραία που είναι μωρά. Και έχουμε και από κάτω αυτό το τελείωμα, ρε παιδί, με τα λουλουδάκια που κρέμονται. Με κορδονάκι είναι όλες. Και έχει και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή μπορεί η ίδια να μπει από εδώ και να πιαστεί από εδώ, αλλά και από την άλλη πλευρά. Είναι σετάκια. Έχει ωραία χρωματάκια. Πάρα πολύ ωραία χρωματάκια. Και αυτό με το μπλε και το μπέζ. Πολύ ωραίο. Και αυτή ωραία με το φιστική και το μπέζ. Πολύ ωραία πράγματα. Και τα μανιτάκια που σας έχω δείξει. Πολύ ωραία και αυτά. Είναι στα 10 ευρώ κορίτσια. Είναι προσφορά από 20 που είναι αρχική του. Έχω λίγα κομμάτι γι' αυτό. Πιο πολύ έχω γαλάζιο και καφέ. Θέλω να σας δείξω και μερικά ακόμα καινούργια σχέδια που έχουν έρθει στο μαγαζί. Για να δούμε. Το ανέβασα πρόσφατα και τρελαθήκατε. Σας άρεσε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα αρχικά αυτό το σχέδιο. Και έχει πάρα πολύ ωραία υφή, πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Βλέπετε, δεν είναι πολύ σφιχτό. Είναι πολύ ωραίο έτσι. Μαλακό ύφασμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ροχητό. Είναι πολύ ωραία και αυτά τα σχέδια που έχει. Δείτε εδώ λίγο αυτό που κάνει νερά. Τι ωραίο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που κάνει αυτή εδώ την κυψελίτσα. Τέλειο. Αλλά και αυτό που σας έχω δείξει, στη φωτογραφία αυτό ανέβασα. Φανταστικό. Φανταστικό. Και το συνδυάζει μια πολύ ωραία εκρού μπέζ γάζα. Και γίνεται όνειρο. Γίνεται όνειρο πραγματικά. Και αυτή την καρτέλα που είναι καινούργια και έχει πολύ ωραίο σχέδιο και πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ουσιαστικά είναι ένα tropical έτσι, ύφασμα που κάνει αυτά τα σχέδια. Έχει μια γυαλάδα μέσα, το βλέπετε. Και από την άλλη μεριά είναι λίγο πιο αδιάφορο το σχέδιό του, χωρίς τόσο έντονες γυαλάδες, χωρίς τόσο έντονα χρώματα. Είναι λίγο πιο ήρεμο από πίσω και βγαίνει σε αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Να σας δείξω και αυτή εδώ την επικοινή ωραία γάζα. Τελευταίο ύφασμα να σας δείξω.
Πολύ ωραία χυτή, πυκνή όμως, πάρα πολύ πυκνή γάζα, το βλέπετε. Πολύ ωραίο χρώμα και αυτό, σε έτσι άσπρο όμορφο. Και έχει αυτές τις αποχρώσεις που βλέπετε εδώ. Και πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια, αλήθεια, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ ωραίο, γιατί μου αρέσει να μπει σκέτη με τρούξ ένα παράθυρο. Ειδικά όταν θέλουμε να φαινόμαστε και θέλουμε κάτι πάρα πολύ γεμάτο και πυκνό, αυτό είναι ιδανικό, γιατί έχει και ωραία πλέξη. Δείτε. Αυτά. Λοιπόν, φεύγω, πάω σούπερ μάρκετ, έχω διάφορες δουλίτσες γενικότερα. Βασικά θα πάω με το λάζερ, μήπως να οδηγήσει αυτός, τι έκατσα εγώ από εδώ. Μόνο εγώ όταν κάνω εξετάσεις αίματος νιώθω μετά ότι το χέρι μου είναι κουλό και ότι κάτι νιώθω, ότι κάτι έχω. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που ήρθαν και μένα έτσι χέστης και φοβάται τις βελόνες. Νιώθω ότι κάτι μπάει στο γέρι μου. Είναι περίεργη η αίσθηση. Anyway, σας κλείνω, θα πάμε από σούπερ μάρκετ, έχουμε γενικά κάτι έτσι δουλίτσες να κάνουμε και θα τα πούμε εμείς. Θα πεις μια καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις σήμερα, ρε παιδί μου, τρέξεις μαζί με δουλίτσες όμως. Ναι, τι να κάνεις. Σπίτι, είχαμε πάει στο σούπερ μάρκετ και μετά συνάντησα μια συνδρομήτρια από το κανάλι εδώ, τη Τάνια. Γεια σου, Τάνια. Ντράπηκε να δει βέβαια στο βίντεο, αλλά δεν πειράζει, σας καταλαβαίνω. Εννοείται και εγώ στην αρχή μου πάρα πολύ ντροπαλή με το φακό, αλλά πλέον δεν είμαι. Και ήρθε το μαγαζί και τη γνωρίσαμε και μας έφερε και γλυκά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και από εδώ. Και λοιπόν, εδώ έχω κάνει το χαμό και θα σας δείξω τι πήρα αυτή τη φορά από το Lidl, γιατί πήραμε πάρα πολλά πράγματα και καινούργια από άλλες φορές. Για να δούμε τι πήραμε. Αρχικά πήραμε ginger 3 cents, καινούργια γεύση, δεν έχουμε δοκιμάσει. Θα τη δοκιμάσουμε σήμερα, πήρα και τα κλασικά βέβαια και με το μανταρίνι που βγήκε, αλλά πήρα και ginger γιατί πολλά σας το είδα και ήθελα να το δοκιμάσει. Και ξεκινάμε με όλα αυτά εδώ που έχω πάρει, ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, τορτελίνια που ξέρετε τα αγαπώ και τα παίρνουμε συνέχεια και μας αρέσουν. Πήρα γκούντα, κρυμμένη γκούντα γιατί θέλω να φτιάξω κανελόνια με σπανάκι και τυριά. Πήρα αυτά τα γιορτάκια με μπανάνα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, είμαι και εγώ ένα νινί και θέλω να φάω τέτοια γιορτάκια καμιά φορά, σαν επιδόρπιο. Πήρα πάπρικα σε σκόνη. Πήρα. Δείτε τι πήρα. Σκόρδο σε κόκκους. Εγώ δεν τρώω σκόρδο, αλλά πήρα να δοκιμάσω γιατί βλέπω που το κάνουν πολλές μαγείρισες και το βάζουν έτσι στα φαγητά τους. Και λέω γιατί όχι, ας δοκιμάσουμε. Φιλιαστή πιπεριά παίρνω συνέχεια. Ψητές κόκκινες πιπεριές σε άλλη μου αρέσουν πολύ. Ο Λάζαρος πήρε αυτά εδώ τα ψάρια, τα οποία. Τι είναι? Γαύρος. Για μεζέ για τσιπουράκι. Για μεζέ τσιπουράκι λέει. Κόκκινες πυριές φλωρίνης. Σαλατούλα μαρουλάκια. Κάποια μακαρόνια που παίρνουμε πάντα λιγκουίνι. Λουμίδι καφέ για να έχω, γιατί εγώ δεν πίνω, αλλά να πίνετε εσείς. Και πήρα γαλοπούλα βραστή light με τυρί, χωρίς γλουτένι. Να δοκιμάσουμε. Ένα πατζάρια σαλάτα. Ένα χυμό life, αυτό το αγαπημένο μου, πάρει σήμερα πολύ αυτή η γεύση με καρότο και μήλο και πορτοκάλι. Τα λουκάνικα που παίρνω πάντα με κοτόπουλο, κοτόπουλο είναι. Πήρα βιτάμ, ψωμάκι, μπανάνες. Πήρα αυτά εδώ τα fish chicks που μου αρέσουν πολύ, θαλασσινά. Καρότα, κρυθαράκι χοδρό γιατί δεν είχα και μου αρέσουν για να γεμιστά και γενικά για φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ το κρυθαράκι. Σακούλες σκουπίδιων, πήραμε ταμπάσκο. Να δοκιμάσουμε που είναι έτσι καυτερό. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και το βλέπω έτσι στο TikTok που το τρώνε και το τρώνε με όρεξη και λέω για να το δοκιμάσουμε. Μία ketchup light ρομάρα μας, μία σαλάτα κυπουρού πήρα και πάμε εδώ τώρα στα κοτοπουλάκια μας. Πήρα γύρω κοτόπουλο, έχω και κάτι πίτσι, κάτι πατάτες που μπορώ να κάνω να φάμε μέσα στην εβδομάδα. Πήρα schnitzel bean wine το αγαπημένο μου, το βάζω στο φούρνο και είναι τέλειο. Πήρα μπουτάκια κοτόπουλα, γενικά μόνο κοτόπουλο σε αυτό το σπίτι για να κάνω έτσι πατατούλες στο φούρνο. Τα κανελόνια που σας είπα ότι θέλω να κάνω με το σπανάκι και τυριά. Πραγματικά είναι πιο τέλεια με λαχανικά παρά με κοιμά. Πήραμε αυτό εδώ το, πώς το λες? Ποιο? Στόλεν. Ναι, φανταστικό. Εγώ δεν τρελάθηκα, στο Λάζαρο αρέσει, είναι με σταφίδες και λευκή σοκολάτα. Ή τι είναι αυτό? Λευκή σοκολάτα είναι αυτό. Ναι. Χαρτί υγείας, πήραμε κάτι popcorn έτσι να έχουμε να τρώμε. Μπόλικο popcorn εδώ να έχουμε να τρώμε για κανένα μήνα. Μετά πήρα αυτά τα μορομάντλικα σε προσφορά και πήραμε για τον Μάιλο. Γιατί και για τον Μάιλο παίρνουμε πάνες με άρωμα, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Και τι άλλο πήραμε? Και αυτά εδώ, στριφτά τυροφυτάκια για να έχουμε για να ψήσουμε καμιά φορά. Ο Μάιλο εδώ χαίρεται όταν είναι ψώνια εδώ. Ψώνια να φάει θέλει, να φάει. Σε πήρα τροφή, δεν την έφαγε, Μαϊλάκι. Πάνε φάει.
Σε λίγο. Σύνθος εδώ κοτόπουλο πήρα για να μαγειρέψω. Πήρα αυτά εδώ τα μαντιλάκια. Πήρα τούρση. Καμιά φορά μας αρέσει. Και αυτά εννοείται που σας είπα ότι πήρα αυτές τις γεύσεις κλασικές. Πήρα αυτά εδώ για το μαλλιάκι μου. Είναι για τα δοντάκια τους. Δεν έχει δοκιμάσει κάτι τέτοιο από το Lidl. Πήραμε ντοματίνια. Μοτσαρέλα. Πήρα ένα μπρόκολο, λάχανο καρότο, ρόκα, μία ρόκα και αυτές τις σακούλες για τα σκουπίδια μας, τις μεγάλες, για να τα βάζω όλα εδώ μέσα ό,τι έχουμε στο σπίτι και να τα πετάμε όλα μαζί. Αυτά λοιπόν πήραμε το σούπερ μάρκετ, κάναμε αρκετά ψώνια αυτή τη φορά, αρκετά μπαμπάτσικα ψώνια ήταν τα σημερινά, αλλά και καμιά δυο εβδομάδες θα μας πάνε σίγουρα αυτά, οπότε προς το παρόν θα τρώμε αυτά και προς τα Χριστούγεννα θα κάνουμε σίγουρα και άλλες αγορές, ίσως έχουμε και κόσμο στο σπίτι. Θα δείξει, δεν έχουμε ακόμα κανονίσει. Μάλλον 25 του μήνα, έτσι παραμονή, θα είμαστε στο σπίτι στη μαμά μου γιατί γιορτάζουν οι γονείς μου κιόλας. Και πρωτοχρονιά από την πεθερά μου πάμε κάθε χρόνο λογικά. Αλλά θα τα δείτε όλα αυτά. Λογικά θα σας έχω παρέα μαζί μας. Αυτά. Φεύγουμε πάλι. Θα πάμε με τη μαμά να φάμε σήμερα. Και να πούμε και τις μικρές να μας πούνε πώς είναι τώρα μετά το εμβόλιο. Μετά την εξέταση αίματος. Έλα. Μέλο. Ας το παπά να στο βάλει. Ας το παπά να στο βάλει. Έλα. Μπράβο. Κάθε φορά μέχρι να φύγουμε από το σπίτι, μέχρι να το βάλουμε αυτό το άτιμο το σαμαράκι, η ψυχή μας βγαίνει γιατί δεν κάθεται. Νομίζω ότι παίζουμε μαζί του. Γιατί υπάρχει αυτό το. Το δαγκώνει, δεν μπορώ. Ακόμα και τώρα που το έβαλα, τώρα. Βρε! Ρε, ας τον Ελλάδα να στο βάλει. Γιατί τον βασανίζεις, γιατί. Αφού θες να το βάλεις και να βγεις βόλτα. Αφού θέλεις να το βάλεις. Ωραία, γράφει το καστανό. Καλύτερα από εκείνο το μέλι που ξεθόριζε σιγά σιγά και φαίνεται ένα χάλκινο κίτρινο πορτοκαλό κάτι. Ναι, το καστανό θα είναι πιο σκούρο σε σχέση με το πόσο συστηματικό η αλήθεια είναι, αλλά γράφει πιο ωραία. Σαν ζόμπι πάω. Κοίτα τι έφερα. Σαν ζόμπι. Γεια σας παιδιά. Όλα καλά. Ναι. Εγώ το έβγαλα, πάει. Εγώ νομίζω θα είναι. Μελάκι μου! Παιδιά, θα δείτε σε μοιράζω κατράπλες. Παίξουμε χαρτιά. Ναι. Θέλετε να μας δείτε πώς φτάσουμε. Ωραία, τελεία. Αυτή είναι δικιά σου. Πού θα τα πάτε, παιδιά, για σένα. Έτσι. Μην έρθει καλούπι. Επιστρέψαμε σπίτι και έχουμε βάλει και βλέπουμε La Casa de Papel. Θα τελειώσουμε βασικά σήμερα. Θα έχουμε μείνει ακόμα ένα επεισόδιο. Ξέρω βέβαια τι θα γίνει, γιατί εγώ γενικά είμαι από τα άτομα που θέλω να ξέρω τι θα γίνει σε μια ταινία. Που λέτε είμαι άτομα που θέλω να ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Οπότε επειδή το έχει δει η αδερφή μου Ιωάννη, είχα ρωτήσει, ξέρω τι θα γίνει. Αλλά θέλω να δω ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο το τέλος και τι θα γίνει. Πρέπει να δεις και το. Όχι πρέπει. Θέλω να δω και το πώς φτάσαμε σε αυτό το τέλος, τι έχει γίνει, τα σκηνικά. Γιατί γενικά έχει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία, πάρα πολύ ωραία πλάνα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε το βλέπω, το ευχαριστία μου ούτως ή άλλως και ξέρω και τι θα γίνει στο τέλος. Μέλο. Μέλο. Μιαου. Μιαου. Από εδώ να σας κλείσω γιατί θα το δω και μετά θα πάω να μοντάρω αυτό το βίντεο, οπότε να μην χαζογυρολογάω και χάνω χρόνο μετά στη τηλεόραση και δεν προλάβω να το φτιάξω. Εμείς τα λέμε αύριο. Σας περιμένω και στο Instagram, τα λέμε και από εκεί. Μην ξεχνάτε ότι έχω και Instagram. Μην ξεχνάτε. Αυτά, να πάνετε τέλεια. Πολλά πολλά φιλιά. Bye.